Ο κόσμος μας και πέρα από αυτόν. Space. Σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία του Διαστήματος. Σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης τέθηκε ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός όταν διέρευσε η γρή αμμονία. Υπήρχε μόνο ένας τρόπος για να διορθωθεί το πρόβλημα. Ένας αστροναύτης έπρεπε να βγει από τον σταθμό και να περπατήσει στο διάστημα. Το 1965 ο Ρώσος κοσμοναύτης Αλεξέι Λεόνοφ έγινε ο πρώτος άνθρωπος που περπάτησε στο διάστημα. Αν το σκάφος σας ταξιδεύει στην ανοιχτή θάλασσα, τότε πρέπει να ξέρετε κολύμπι. Τα δικά μας σκάφη ταξιδεύουν στο διάστημα, οπότε και εμείς πρέπει να περπατάμε στο διάστημα. Και όχι μόνο αυτό, πολλές φορές πρέπει να εργαστούμε εκτός σκάφους ή διαστημικού σταθμού. Πρέπει να διορθώσουμε κάποια βλάβη ή να συναρμολογήσουμε κάποιο μηχάνημα. Σήμερα ο διαστημικός περίπατος ή αλλιώς η δραστηριότητα εκτός σκάφους αποτελεί ρουτίνα για όσους αστροναύτες σταθμεύουν στο διάστημα. Οι περισσότερες αποστολές στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό περιλαμβάνουν διαστημικούς περιπάτους που συνήθως διαρκούν 5 με 6 ώρες. Πολύ μου άρεσαν οι διαστημικοί μου περίπατοι. Δεν ήθελα να γυρίσω στο εσωτερικό. Πραγματικά ήταν διασκεδαστικό. Ο Κρίστερ Φούγκλεσάνγκ είναι αστροναύτης της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας. Έχει πραγματοποιήσει 5 διαστημικούς περιπάτους που συνολικά διήρκησαν 32 ώρες. Οι διαστημικοί περίπατοι είναι απαραίτητοι για διάφορους λόγους. Όταν έχουμε μια βλάβη, πρέπει να βγούμε έξω και να επιδιορθώσουμε τη ζημιά. Χρόνος δεν υπάρχει και σε μια τέτοια περίπτωση όλα πρέπει να γίνουν γρήγορα. Βεβαίως, όταν χτίζουμε διαστημικούς σταθμούς, περνάμε πολλές ώρες στο διάστημα. Ο διαστημικός περίπατος ξεκινά στη Γη και πιο συγκεκριμένα στο εργαστήριο ουδέτερης πλευστότητας στην πόλη Σταρ της Ρωσίας. Οι αστροναύτες Σαμάνθα Κριστοφορέτη και Αλεξάνδερ Τζέρστ φορούν ειδικές στολές και ετοιμάζονται για έναν διαστημικό περίπατο στο βυθό. Είναι ωραία. Με κρατά ασφαλή και ζωντανή κατά από το νερό. Το ίδιο θα συμβεί και στο διάστημα. Συνδέω το βίσμα και έτσι οι επιστήμονες που βρίσκονται στην επιφάνεια καταγράφουν τους ρυθμούς της καρδιάς μου, τη θερμοκρασία του σώματός μου και το ρυθμό της αναπνοής μου. Ο αισθητήρας που έχω στο αυτί μου στέλνει όλα τα δεδομένα. Σήμερα επικεντρωνόμαστε στο άνοιγμα της πόρτας και στην έξοδο του αέρα από το θάλαμο. Θα δουλέψουμε με ηλεκτρικές συνδέσεις και θα εφαρμόσουμε τις διαδικασίες για τη διάσωση ενός μέλους του πληρώματος που κινδυνεύει. Οι υποβρύχιες στολές είναι σχεδόν πανομοιότυπες με αυτές που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Διαστημική Υπηρεσία. Οι στολές αυτές επιτρέπουν στους αστροναύτες να αναπνεύσουν, να μετακινηθούν και να διατηρήσουν τη σωστή θερμοκρασία σώματος σε ακραίες συνθήκες. Τέτοιες πολυτέλειες δεν γνώρισε ο Αλεξέι Λεόνοφ, ο πρώτος αστροναύτης που περπάτησε στο διάστημα. Ο θάλαμος του σκάφους Vox Hot 2 έμοιαζε με έναν σωλήνα και ο Λεόνοφ δυσκολευόταν να μπει. Ο αεροστεγής αυτός θάλαμος είναι φουσκωτός. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητά του. Οι δοκοί του διωγγώθηκαν ώστε να μετατραπεί σε ένα κύλινδρο μέσω του οποίου ο Λεόνοφ βγήκε στο διάστημα. Καθώς στεκόμουν στην άκρη του θαλάμου, κοίταξα γύρω μου για μερικά δευτερόλεπτα. Είδα όσο μπορούσα να δω και αθόρμητα είπα πως η γη είναι στρογγυλή. Έκανα το βήμα και βγήκα. Μετά από λίγα λεπτά, ο Λεόνοφ διαπίστωσε ότι η στολή του είχε διωγγωθεί από την εσωτερική πίεση και είχε σκληρύνει τόσο που δεν μπορούσε να λυγίσει τις αρθρώσεις του. Προσπάθησε να επιστρέψει στο θάλαμο, αλλά δεν τα κατάφερε. Πήρε το ρίσκο και άνοιξε μια βαλβίδα ώστε να εκτονωθεί η πίεση. Δεν είχα δικαίωμα να κάνω κάτι τέτοιο.
Έπρεπε να ενημερώσω την ομάδα που βρισκόταν στο έδαφος. Αλλά σκέφτηκα πως θα επικρατούσε πανικός. Ένιωσα έτοιμος και πήρα την απόφαση. Και απελευθέρωσα την πίεση. Όλες οι ρωσικές διαστημικές στολές σχεδιάζονται και κατασκευάζονται από την εταιρεία Zvezda. Η βασική διαφορά με τις σύγχρονες στολές είναι ότι η στολή του Λεονόβ ήταν μαλακή. Έμοιαζε με ένα μαλακό σφραγισμένο κέλυφος και το σύστημα υποστήριξης ήταν σε ένα μικρό σακίδιο, το οποίο ο Λεονόβ έπρεπε να βγάλει και να συνδέσει με σωλήνες. Η διαστημική στολή Orlan MKS διαθέτει σύστημα αυτόματης ρύθμισης της θερμοκρασίας. Το Euronews εξασφάλισε πρόσβαση στα εργαστήρια της Zvezda, όπου η νέα διαστημική στολή περνά από διάφορα τεστ. Μία διαστημική στολή είναι ένα κέλυφος που περιβάλλει τον αστροναύτη. Τον προστατεύει και το επιτρέπει να κινηθεί στο χώρο. Κάθε δραστηριότητα παράγει ενέργεια και θερμότητα. Αυτή η ενέργεια πρέπει να αφαιρεθεί με κάποιο τρόπο, γι' αυτό υπάρχει σύστημα ελέγχου της θερμοκρασίας. Το διοξίδιο του άνθρακα που εκπνέεται από τον αστροναύτη πρέπει να απορροφηθεί. Εν ολίγης, μία διαστημική στολή είναι ένα μικρό διαστημόπλιο με χέρια και πόδια που επιτρέπει στον αστροναύτη να μετακινηθεί. Οι αστροναύτες περνούν από σκληρές δοκιμασίες. Δοκιμάζονται σε διάφορα υποθετικά σενάρια όπου τίποτε δεν έγινε όπως είχε προγραμματιστεί. Στον τρίτο μου διαστημικό περίπατο προσπαθούσαμε να επισκευάσουμε μια σοβαρή βλάβη. Όταν βγήκαμε από το θάλαμο, δεν ξέραμε ποιο ήταν το πρόβλημα και πώς να το λύσουμε. Είχαμε μαζί μας κάποια αυτοσχέδια εργαλεία. Δουλεύαμε ομαδικά και το συνέστημα ήταν υπέροχο. Δύο αστροναύτες δουλεύαμε έξω, ενώ 8 συνάδελφοι ήταν στο διαστημικό σταθμό και μας υποστήριζαν. Εκατοντάδες άνθρωποι παρακολουθούσαν τη δουλειά μας στο κέντρο ελέγχου της αποστολής και μας έδιναν συμβουλές και οδηγίες. Αν και βρισκόμασταν πολύ μακριά από τη γη, νιώθαμε πως μία κλωστή μας έδαινε με τη γη και νιώθαμε ασφαλείς. Αρκετά συχνά χάναμε πράγματα και εργαλεία. Και αν κάτι αρχίσει να φεύγει μακριά, ακόμη και αν μπορείς να το δεις, μάλλον είναι πολύ αργά. Κατά τη διάρκεια ενός διαστημικού περίπατου ελέγχουμε τα γάντια μας κάθε μία ώρα. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα γάντια μας φθύρονται και μπορεί να υπάρξει διαρροή. Και αν υπάρξει διαρροή, πρέπει να σταματήσουμε τη δουλειά μας και να επιστρέψουμε στο σκάφος. Αν η τρύπα είναι μεγάλη, μάλλον σε έχει χτυπήσει μικρομετεωρίτης ή διαστημικά απόβλητα. Κάτι τέτοιο ευτυχώς δεν συμβαίνει κάθε μέρα. Επιστρέφουμε στο εργαστήριο HydroLab, όπου η υποβρύχια εκπαίδευση συνεχίζεται για τον Αλεξάνδερ και τη Σαμάνθα. Η αποστολή των δύο αστροναυτών ίσως να μην περιλαμβάνει διαστημικούς περιπάτους, όμως όλοι οι αστροναύτες πρέπει να γνωρίζουν τι πρέπει να κάνουν εφόσον χρειαστεί να βγουν εκτός σταθμού. Η διαστημική μας στολή έχει πίεση και δυσκολεύει πολύ τις κινήσεις μας. Κάθε φορά που πιάνουμε κάτι, είναι σαν να πιέζουμε ένα μπαλάκι τένις με το χέρι μας. Ό,τι αγγίζουμε είναι απίστευτα σκληρό. Κινούμαστε δύσκολα και τα περιθώρια είναι συγκεκριμένα. Δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις κινήσεις και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε ποτέ. Η διαστημική στολή μας προφυλάσσει, αλλά θέτει και συγκεκριμένα όρια. Οι εκπαιδευόμενοι μένουν κάτω από το νερό για πολλές ώρες. Δίπλα τους βρίσκεται πάντα ένας εκπαιδευτής που είναι υπεύθυνος για το καθημερινό πρόγραμμα των αστροναυτών. Η προσομοίωση είναι ακριβής κατά 95%. Υπάρχει όμως μία βασική διαφορά. Οι αστροναύτες βρίσκονται μέσα στο νερό και όχι στο κενό του διαστήματος. Μαθαίνουν λοιπόν να αντιστέκονται στο νερό. Η δουλειά τους εδώ είναι πιο δύσκολη σε σχέση με τις συνθήκες μηδενικής βαρύτητας. Στη διάρκεια της εκπαίδευσης, όπως και στο διάστημα, οι αστροναύτες πρέπει να φροντίζουν για τη δική τους ασφάλεια, αλλά και για την ασφάλεια των συναδέλφων τους.
Νιώθω πραγματικά ελεύθερη μέσα σε αυτή τη στολή. Μπορώ να κουνήσω το κεφάλι μου. Νιώθω άνετα και αυτό είναι μεγάλο πλεονέκτημα. Υπάρχει ακόμη και ένα παραθυράκι που μου επιτρέπει να βλέπω τι συμβαίνει πάνω από το κεφάλι μου. Ο διαστημικός περίπατος κρύβει κινδύνους και σίγουρα απαιτεί μεγάλες σωματικές δυνάμεις. Είναι όμως μια συναρπαστική εμπειρία για τους αστροναύτες που περπατούν στην απεραντοσύνη του σύμπαντος. Ήταν ήσυχα. Πολύ ήσυχα. Μπορούσα να ακούσω τους χτύπους της καρδιάς μου, μπορούσα να ακούσω ακόμη και την αναπνοή μου. Δεν ξέρω αν ένιωσα πιο κοντά στο σύμπαν. Σίγουρα όμως είδα τη γη με διαφορετικό τρόπο. Δύο φορές βρέθηκα πάνω από το διαστημικό σταθμό για να διορθώσω κάποιες βλάβες. Είχα λίγο ελεύθερο χρόνο και απόλαυσα τη θέα της γης. 350 χιλιόμετρα μακριά από τον πλανήτη μας, όλα είναι και φαίνονται διαφορετικά. Ένιωσα σαν να έκανα υπασία, σαν να ήμουν πάνω σε ένα τεράστιο άλογο που έτρεχε γύρω από τη γη. Ήταν ένα καταπληκτικό συνέστημα.